Είμαι εκλεγμένη στο Σύλλογο του Διοικητικού Προσωπικού με τη δύναμη της ΔΑΣ. Εκεί είμαστε μειοψηφία. Καταρχάς, βάλαμε το ζήτημα της σύσκεψης και της συμμετοχής στο δικό μας ΔΣ και πήρε απόφαση επί της αρχής. Τώρα θα εκθέσω τη θέση της ΔΑΣ. Καταρχάς, να πούμε ότι εμείς από τη ΔΑΣ χαιρετίζουμε τη σημερινή σύσκεψη που οργανώνει η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Ομοσπονδιών, Συλλόγων και Σωματείων του Δημοσίου για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως αυτό της άρσης συνταγματικής απαγόρευσης μονιμοποίησης των συμβασιούχων. Παρά λοιπόν την επιστροφή στην κανονικότητα και τη μεταμνημονιακή περίοδο που διανύουμε, όπως διακηρύσει άλλωστε και η κυβέρνηση, με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί πριν από ένα μήνα από την Τράπεζα της Ελλάδας, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική για χιλιάδες εργαζόμενους. Ενδεικτικά θα παραθέσω κάποια στοιχεία για θέσεις μερικής ή εκπεριτροπής απασχόλησης. Στο σύνολο της οικονομίας αριθμούμε το 2017 586.897 εργαζόμενους, σε σχέση με το 2015, όπου ήταν μόλις 420.298. Δηλαδή, έχουμε μία διόγκωση της τάξης του 39,6%. Στο σύνολο της οικονομίας, η μερική ή εκπεριτροπή της απασχόληση έχει αυξηθεί από 10% του συνόλου των μισθωτών το 2013 σε περισσότερο από 21% το 2018. Τώρα, η αύξηση των θέσεων εργασίας, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της χρήσης της μερικής και της εκπεριτροπής απασχόλησης, είναι μεγάλη, και για τις νέες θέσεις εργασίας να αναφέρω ότι το 61% είναι για μερική απασχόληση και μόλις το 39% αφορά εργαζόμενους πλήρης απασχόλησης. Παρά λοιπόν τα αφηγήματα της κυβέρνησης, συνεχίζεται αυτός ο δρόμος που χάραξαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, προωθώντας μέτρα με σκοπό την ακόμα πιο φθηνή εργατική δύναμη. Το κριτήριό τους άλλωστε, το έχουμε ξαναπεί, είναι το μικρότερο συνολικά κόστος εργασίας για τον εργοδότη και για εμάς τους εργαζόμενους η μεγαλύτερη δυνατή αφέμαξη, είτε μας τα παίρνουν από φορολογία, είτε από συφορές, είτε από τα εργασιακά μας δικαιώματα. Αυτόν λοιπόν τον εργασιακό μεσαίωνα, με εργαζόμενους στην ομηρία, με την ανασφάλεια, με φτηνούς και ευέλικτους, εμείς θέλουμε εδώ πέρα να κάνουμε μια προσπάθεια να τον αλλάξουμε. Στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα ΕΗ και στα ΤΕΗ, η κατάσταση δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Εκεί εργάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι με τεράστια ποικιλία εργασιακών σχέσεων. Υπάρχουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου έργου, εργασίας, ιδιωτικά συμφωνητικά. Αυτοί οι εργαζόμενοι δηλαδή είναι που δουλεύουν με χαμηλότερους μισθούς, σε συνθήκες εντατικότερης εκμετάλλευσης, με απαράδεκτους δηλαδή όρους εργασίας, καθεστώς συνεχούς εργασιακής ανασφάλειας. Πολλοί από εμάς, συνάδελφοι, απολυόμαστε κάθε Ιούλιο για να έρθουμε να περάσουμε από νέες προκηρύξεις το Σεπτέμβρη και αν είμαστε τυχεροί να μας ξαναπροσλάβουν. Για εμάς, πολλές ειδικότητες που θα έπρεπε να έχουν μία θέση και δικαίωμα στο βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, όπως είναι εργαζόμενοι που δουλεύουμε σε εργαστήρια, σε κλινικές, εργαζόμενοι στα μαγειρία, είτε τεχνικοί, είτε φύλακες, είτε καθαρίστριες, ή κυπουροί στο πράσινο, ή κτηνοτρόφοι, δεν παίρνουν αντίστοιχο επίδομα ούτε τα αντίστοιχα ένσημα. Αντίστοιχα, πολλοί από εμάς δεν έχουν τα δικαιώματα που έχουν οι συνάδελφοι δάχοι ή μόνιμοι στις άδειες, είτε η μητρότητα για εμάς τις γυναίκες δεν προστατεύεται. Τώρα, συγκεκριμένα στο ΕΚΠΑ, στον χώρο που εργάζομαι εγώ, με βάση τα στοιχεία που μας έχει δώσει ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, φαίνεται να απασχολούνται περισσότεροι από 3.000 συμβασιούχοι, πολλοί από αυτούς μάλιστα επί σειρά ετών, που φτάνουν ακόμα και τα 15 χρόνια. Στον αριθμό αυτό, μάλιστα, δεν υπολογίζονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε εργολαβίες, οι οποίες έχουν έρθει και έχουν καταλάβει τα ιδρύματα, παραδίδοντάς τους υπηρεσίες όπως η φύλαξη, η καθαριότητα, η σύντηση, η τεχνική υποστήριξη και βάζοντας ουσιαστικά τους εργαζόμενους να δουλεύουν για λίγα ψίχουλα. Όσο προχωρούν λοιπόν αυτοί οι αντιδραστικοί σχεδιασμοί για την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα, η κατάσταση αυτή θα γίνεται ακόμα πιο ασφικτική. Στη μεγαλύτερη επιχειρηματική και ιδιωτικονομική λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των ερευνητικών κέντρων, στην πλήρη μετατροπή της μόρφωσης σε εμπόρευμα, στη στενότερη σύνδεση της έρευνας με τα επιχειρηματικά συμφέροντα, σαφώς και δεν χωράει το δικαίωμά μας για μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Μάλιστα, στο χώρο μας, το ΕΚΠΑ, με το νομοσχέδιο που πέρασε πρόσφατα για την ανώτατη εκπαίδευση, πριν από λίγες μέρες, μάλιστα, ιδρύονται 10 νέα τμήματα, 8 στη Χαλκίδα και 2 στην Αθήνα. Ενώ για τα επόμενα 4 χρόνια θα λειτουργούν παράλληλα και 4 υπάρχοντα τμήματα των ΤΕΙ Χαλκίδας. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ούτε για την αύξηση της χρηματοδότησης στο ύψος των πραγματικών αναγκών των ιδρυμάτων, ούτε για προσλήψη εκπαιδευτικού και εργασιακού δυναμικού, για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των υποδομών, για την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών φοιτητικής μέρημνας, για το περιεχόμενο και τις αντιστοιχίες των προγραμμάτων σπουδών, για τις όρους εργασίας των μελλοντικών αποφύτων.
Εμείς οι συνάδελφοι από την πλευρά μας πρέπει να σταθούμε εμπόδιο στα σχέδιά τους. Η μόνη λύση που βλέπουμε να είναι πραγματικά εφικτή για τις ανάγκες μας το σήμερα είναι η νομοθετική ρύθμιση για τη μετατροπή όλων των συμβάσεων σε ορίστου χρόνου χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Μπορούμε να τους σταματήσουμε, μπορούμε να βγούμε μπροστά, όλοι μαζί, ανεξάρτητα από τις σχέσεις εργασίας μας, κόντρα στις προσπάθειες για εξαπάτηση και παγίδευση των εργαζόμενων, κόντρα στις προσπάθειες που γίνεται να μας διασπάσουν ανάμεσα σε ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ κλπ. Μέσα από ενιαίους συλλόγους δεν κάνουμε βήμα πίσω από το δικαίωμά μας στη μόνιμα και σταθερή δουλειά. Από το δικαίωμά μας στη ζωή με αξιοπρέπεια. Ο δικός μας ο σύλλογος στο ΕΚΠΑ έχει κάνει το βήμα και έχει εντάξει τους συμβασιούχους στις γραμμές τους. Το ίδιο πρέπει να γίνει σε όλους τους συλλόγους πανελλαδικά, πιστεύουμε. Άλλωστε και η Ομοσπονδία με την τροποποίηση του καταστατικού της αντιμετωπίζει τους συμβασιούχους πλέον σαν ισότιμα μέλη. Τέλος, συνάδελφοι, κλείνοντας, οι νέες θυσίες των δικαιωμάτων μας που απαιτεί η ανάπτυξη των επιχειρηματικών ομίλων για μας δεν είναι μονόδρομος. Ο δικός μας ο δρόμος είναι η οργάνωση όλων των συμβασιούχων, στους συλλόγους τους, είναι η διεκδίκηση για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για αποκλειστικά κρατική, καθολική κοινωνική ασφάλιση, στη βάση των σύγχρονων αναγκών μας, ο αγώνας για την ανάκτηση των απολειών μας. Στον δρόμο αυτό δεν βαδίζουμε συνάδελφοι μόνοι μας. Θα συναντηθούμε με τους συναδέλφους που βγήκαν μπροστά όλο το προηγούμενο διάστημα, και αυτοί είναι οι αναπληρωτές και ρομίστοι εκπαιδευτικοί, είναι οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, οι επικουρικοί και συμβασιούχοι στα δημόσια νοσοκομεία. Ο σύλλογός μας θα προχωρήσει σε σύσκεψη την Παρασκευή 1η Φλεβάρη, όπου θα μεταφέρουμε και την πείρα αυτή από τη συνάντησή μας. Ευχαριστώ.